Το Επιστρέφουμε εδώ στο τραπέζι τη εκπομπή. ορίζω κοντά μα τον κύριο Πατούλη, είναι πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Καλώ ήρθατε, κύριε Πατούλη. Καλώ σα βρήκα κύριε να Αναζητούμε, Αναζητούμε, θερα... θεραπή... Αναζητούμε, Αναζητούμε τη θεραπεία μα, ψάχνουμε για την υγεία μα, Ψάχουμε... γινόμαστε γιατροί του εαυτού μα και κάνουμε διάγνωση για την πάθησή μα μέσω του ίντερνετ, όλο και περισσότερο λένε οι έρευνε που γίνονται ναι. εδώ στην Ελλάδα. Είναι αλήθεια ότι η, τε... η καινούργια τεχνολογία μα δίνει τη δυνατότητα τη εύκολη πρόσβαση. Όμω εκεί υπάρχει και ένα μεγάλο Καταρχήν, όσον αφορά την υγεία και ιδιαίτερα τη δημόσια υγεία, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι γιατρός, ο γιατρό είναι εκείνο ο οποίο κάνει τη διάγνωση και τη θεραπεία. Όλε οι υπόλοιπε γνώσει έχουν να κάνουν με την πληροφόρηση τη πρόληψη. Και όχι βεβαίω την πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία, την οποία πολλέ φορέ χρησιμοποιούν με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, στα Η... site υγεία, τι, τι, τι συμπεριφορά επιδεικνύουν οι Έλληνε. Ε, αυτή τη στιγμή, γιατί είναι κάτι καινούριο, θα έλεγε κανεί, ε, υπάρχει μια διάθεση του να βάζει κανεί το τι αισθάνεται και να του βγάζει ποια πάθηση είναι. Και σε λίγο θα πηγαίνουν και στην θεραπεία. Θα έλεγα λοιπόν, και εκεί έχει το ενδιαφέρον, ο Ιατρικός Σύλλογος για να μπορεί να προστατεύσει κυρίω τη δημόσια υγεία και του πολίτε. Παρεμβαίνει και θα παρέμβει ουσιαστικά. Δηλαδή, θα πιστοποιεί αυτά τα site, ώστε όταν υπάρχει περίπτωση κάποιος να λέει ότι εμεί έχουμε site υγεία. Να λέει μέχρι ποιο όριο μπορεί κανεί να το εμπιστευτεί και αν μπορεί να το εμπιστευτεί. Διότι αντιλαμβάνεστε, μέσα και πίσω από αυτό μπορεί να βρίσκεται όχι έγκριτη ε, γνώση, όχι έγκριτη πληροφόρηση, μπορεί να υπάρχει πληροφόρηση η οποία μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε ασθένεια. Με μια Ως. άλλη θεραπεία. Τώρα κύριε Πατούλη, εδώ κινείστε λίγο σε πολύ λεπτέ ισορροπίε. Στην κόψη του ξηραφιού, θα έλεγα. Ναι. Διότι εύκολα μπορεί να σα πει κάποιο ότι αν είναι δυνατόν να βάλετε τέτοιου είδου φρένα στο διαδίκτυο. Το οποίο μπορεί να διακινεί κανεί τι ιδέε του, τι απόψει του, τα κείμενά του ελεύθερα. Σωστό. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι μιλάμε για ζωέ και για ανθρώπου και για υγεία. Εκεί λοιπόν που δεν υπάρχει νομιθικό καθεστώ, απλώ θα υπάρχει πληροφόρηση. Θα δώστε μου λίγο ένα παράδειγμα. Το να έχω εγώ κάποια συμπτώματα και να τα ψάξω στο ίντερνετ για να καταλήξω ότι ενδεχομένω να έχω και αυτή την πάθηση. Και στη συνέχεια να μάθω για την πάθηση αυτή μέσα από ιστοσελίδε υγεία. Αυτό για δεν είναι κακό. είναι κακό. και επικίνδυνο. Αυτό δεν είναι κακό. Το κακό είναι ότι αυτή τη στιγμή αρχίζουν να αναπτύσσονται οι, αναπτύσσεται η διάθεση ότι λίγο πολύ θα σου πούμε τι έχει και λίγο πολύ θα σου πούμε και πώς μπορείς να θεραπευτείς. Και εκεί θα πρέπει να καταλάβει κανείς ότι δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε αν μπορώ ασθένεια. Να ψάξω, αν μπορώ να ψάξω στο διαδίκτυο και να βρω αυτούς τους ανθρώπους που θα μου πούνε τι έχω και πώς θα τα αντιμετωπίσω, δεν έχω την ευφυία να καταλάβω ότι δεν παίζει με τα θέματα τη υγείας Ναι, ε, καμιά φορά δεν την έχουμε αυτή την ευφυία. Και μην ξεχνάτε ότι ειδικά ο Έλληνα ε, πολλέ φορέ λέει: Νιώθω αυτό και πάει στη γειτόνισσα και παίρνει και το φάρμακό του κατευθείαν. Mm -hmm. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να γίνει μέσα από τη σοβαροφάνεια που μπορεί να εμφανίζεται κάποιο site ότι μπορεί να υπάρχει και ένα κίνδυνο. Εκεί λοιπόν εμεί θέλουμε να παρέμβουμε και να πούμε ότι σαν ιατρικό σύλλογο και το εξετάζουμε αυτό, θα πιστοποιούμε βάσει κάποιων προδιαγραφών ποια έχουν την αιγίδα ή την πιστοποίηση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Και αυτό ελευθερία υπάρχει στο διαδίκτυο να αντιληφθεί ο κάθε ένα πολίτη που χρήστης, το προσεγγίζει, δηλαδή, ο χρήστη. Ότι μπαίνει ότι σε ένα πιο έγκυρο site. Ένα πιο έγκυρο site, το σάι. οποίο ενδιάστη mm. περιπτώσει δεν είναι ανεξέλεκτο, δεν έχει στόχο τη διαφήμιση η πίσω από αυτήν κάτι άλλο, αλλά υπάρχει η, 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 η γνώση και μάλιστα η έγκριτη γνώση. Υπό αυτήν την έννοια, ε, εμεί ε, θα φτιάξουμε μια επιτροπή, η οποία θα εξετάζει, επιστημονική επιτροπή, θα εξετάζει αυτέ τι προποθέσει και θα δίνει την πιστοποίηση. Θα σα πω επίση ότι πολλέ φορέ υπάρχουν και κάποιε αδόκιμες μέθοδοι της ιατρικής, οι οποίες είναι η παραιατρική ή οι άλλες, οι οποίες εν αυτήν περιπτώσει για ίδιο λόγο, που δεν έχουν καμία σχέση με ασφαλιστικά ταμεία, με φάρμακα, αλλά με παραφάρμακα, μπορούν να οδηγήσουν σε περίεργες ατραπούς τον ε, χρήστη, άρα και τον ασθενή. Ε, θα σας πω μάλιστα ότι υπάρχουν περιπτώσεις που κάποιος μπήκε για οσφυαλγία και τον βγάλαμε ότι είχε καρδιοπάθεια θέλει Αυτά λοιπόν προσοχή. Αυτά που γίνονται σε εσάς με καταγγελίες έρχονται στη συνέχεια και καταγγέλνουν τα περιστατικά στον Ιατρικό Σύλλογο. Πολλές φορές γίνονται αυτά με καταγγελίες κατά βάση. Ε, τώρα θα έχουμε ένα μεγαλύτερο παράθυρο προς τον πολίτη και εμείς σαν ιατρικό σύλλογος θα έχουμε τη δυνατότητα μέσα από το, mm. από την από το ηλεκτρονικό δίκτυο ε, να έχουμε επικοινωνία με τους ε, και με τους πολίτε, πολίτες κυρίως και ως μέλημα να προασπίσουμε τη δημόσια υγεία. Από εκεί και πέρα επαναλαμβάνω το τελευταίο διάστημα έχουμε δει πέραν αυτού του να ψάξει κανείς ποια είναι η ασθένεια και τι Έχουμε δει ότι μπαίνουν και λίγο πιο βαθιά. Και θα σας πω και ένα κάτι τελευταίο πάνω σε αυτό, ότι πάνω απ' όλα πρέπει να ξέρουμε ότι δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε την ασθένεια. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε τον ασθενή με την ασθένεια. Και αυτό μπορεί να το κάνει μόνο ο γιατρός. Υπάρχει διακριτότητα δηλαδή του καθενός μας, εκτός από το να πάσχει με κάτι, πως πρέπει να αντιμετωπιστεί βάζοντα βάζοντας το σύνολο των πραγμάτων. Λοιπόν, α, θα σας φωνάξουμε και κάποια από τις επόμενες εκπομπές μας, κάποια από τις επόμενες εκπομπές, για να δούμε τι κινητοποίηση ετοιμάζεται από την πλευρά σας, οι ναι. κέντροι, στο επόμενο Είναι αλήθεια ότι βρισκόμαστε μια εξέλιξη ζητημάτων και είναι σίγουρο ότι 8 και 9 έχουν ετοιμαστεί Απεργιακέ κινητοποιήσει. Υπήρχε μια πανελίνια ιατρική συνδιάσκεψη. Πανελίνια ιατρική συνδιάσκεψη. Συμμετείχαν και έγκριτοι συνάδελφοι mm -hmm. των ιατρικών συλλόγων, όπω το του Πειραιά, του Γιάννη Μοντουρά, από τη Θεσσαλονίκη, από όλη την Ελλάδα, από Και πλέον, λόγω του ΕΟΠΗ, του καινούριου δηλαδή ταμείου και των προτάσεων που δόθησαν, δεν υπάρχει καμία, κανένα σημείο προσέγγιση και θα έχουμε ένα θερμό Σεπτέμβρη. Πιστεύουμε ότι αυτό. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν, κύριε Πατούλη. Να, θα 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 καλά, σας σας Να είστε καλά. Σα ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Σύντομο διάλειμμα για διαφημίσει. Επιστρέφουμε τι υπόλοιπε ειδήσει μα σε πολύ λίγα λεπτά από τώρα.